Story time για το πώς είμαστε 30 ώρες στην Κέρκυρα και έχουμε νερό μόνο τις 3. Δεκάδες είναι τα παράπονα στα social media για το νησί των Φεάκων και το πρόβλημα υδροδότησης. Συνήθως το κόβουν εδώ στην παλιά την πόλη στις 12 το βράδυ μέχρι το πρωί. Λέμε οκ, δεν μας πειράζει. Γυρνάμε χθες το απόγευμα βραδάκι 9:30-10. Δεν είχε νερό. Οκ, είμαι μια χαρά. Το πρωί ξεκινάμε να πάμε σε μια κρουαζιέρα. Ξυπνήσαμε 7 η ώρα το πρωί. Πάλι δεν είχαμε νερό. Γυρνάμε από την κρουαζιέρα. 6 ώρα το απόγευμα. Πάλι δεν έχουμε νερό. Σύμφωνα με τις αναρτήσεις των επισκεπτών, μπορεί να τους ενημερώνουν ότι γίνεται διακοπή υδροδότησης στις νυχτερινές ώρες, αλλά από ό,τι φαίνεται σε ορισμένες περιπτώσεις δεν τηρείται και δεν έχουν νερό και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τα προβλήματα στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, τον οποίο εκπροσωπώ, εντοπίζονται σε αυτές τις νυχτερινές διακοπές στην πόλη της Κέρκυρας και σε 2 δημοτικά διαμερίσματα έξω από την πόλη. Στον υπόλοιπο Δήμο η υδροδότηση είναι σχεδόν φυσιολογική, με ασήμαντα προβλήματα να καταγράφονται και να παρατηρούνται βεβαίως και μικρές και το φαινόμενο κάποιων μικρών μεμονωμένων διαμαρτυριών. Το φαινόμενο όμως δεν είναι καινούριο, αφού κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες στην Κέρκυρα παρατηρείται έλλειψη νερού. Ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας, Στέφανος Πουλημένος, μιλώντας στο Ιόνιαν, υποστήριξε ότι ο όγκος των επισκεπτών είναι τόσο μεγάλος που το δίκτυο δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Μια λύση ανάγκης, καθώς οι παραγόμενες ποσότητες νερού υστερούν σε σχέση με τις ανάγκες της κατανάλωσης. Η κατανάλωση είχε εκτοξευθεί στα ύψη και λόγω του παρατεταμένου καύσωνα, που είναι πρωτόγνωρος για τα τοπικά δεδομένα, δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοιο φαινόμενο, αλλά και λόγω της μεγάλης προσέλευσης επισκεπτών και της ανάπτυξης της τουριστικής οικονομίας του νησιού, που έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ τα τελευταία χρόνια. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στο νησί του Ιωνίου εντοπίζεται στην Νότια Κέρκυρα, ενώ για να αντιμετωπιστεί, όπως όλα δείχνουν, θα πρέπει να υπάρξει μια συνολική μελέτη αντικατάστασης αγωγών.